2022, εκτός από τα 200 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης του Ναυπλίου, το οποίο και γιορτάζουμε με εκδηλώσεις και με ένα καλεντάρι το οποίο ο Δήμος Ναυπλιαίων και ο Δημοτικός Οργανισμός έχουν φτιάξει, είναι και μία χρονιά προσφυγικής μνήμης. Ο Δήμος Ναυπλιαίων και η Μητρόπολη του, το Ναύπλιο, αποδείχθηκαν φιλόξενος τόπος για τους πρόσφυγες από τη Μικρασιατική καταστροφή, επέτειο 100 ετών γιορτάζουμε φέτος, αλλά και για όσους πόνεσαν από γενοκτονίες, όπως είναι οι αδερφοί μας Πόντιοι ή οι Αρμένοι. Έτσι λοιπόν, Μάιος του Αγίου Κωνσταντίνου, μια πολύ εμβληματική ημερομηνία, μιας και η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου χτίστηκε από τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποντίων Αργολίδας, και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα σχολεία του συνοικισμού, το δεύτερο και το πέμπτο δημοτικό σχολείο, ο Δήμος Ναυπλιαίων και ο Δημοτικός Οργανισμός οργανώνουν εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις μουσικές, εκδηλώσεις μνήμης, εκκλησιαστικές, με την ευκαιρία της ελεύσεως εδώ ενός τεράστιου για την Ορθοδοξία κοιμηλίου της εικόνας της Παναγίας της Σουμελά. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, ξεκινάμε εκδηλώσεις που έχουν ομιλίες για την προσφυγική μνήμη, έχουν εργασίες, παρουσίαση εργασιών των παιδιών μας από τα δημοτικά σχολεία σχετικά με τους πρόσφυγες, και φυσικά μία εβδομάδα σχεδόν αφιερωμένη στην Ορθοδοξία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν σκληρά για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, τον Ιερό Ναό, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον πατέρα Γεώργιο Φρήμη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου, το Δημοτικό Οργανισμό επίσης, και φυσικά το δεύτερο πέμπτο, τα παιδιά πάνω απ' όλα, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και το Σύλλογο Ποντίων Αργολίδας. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει, να θυμηθεί, γιατί η μνήμη είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί μπροστά με τα διδάγματα που όλοι πρέπει να πάρουμε. Στο πλαίσιο των εορτασμών της ενορίας μας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέγγης, να φιλοξενήσουμε το Ιερό Εικόνισμα της Παναγίας Σουμελά από το Βέρμιο Όρος. Κατόπιν ενεργειών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, θα φιλοξενείται στον ναό μας το Ιερό αυτό Σέβασμα. Είναι μια εικόνα η οποία είναι μάλλον ένα ιερό κοιμήλιο, το οποίο έχει μεγάλη θρησκευτική αξία. Πρόκειται για το δεύτερο πανελλήνιο προσκύνημα της Ελλάδος, αλλά και ιστορική αξία, γιατί ήρθε από τις αλυσμόνητες πατρίδες και κοσμεί σήμερα την Μονή της Παναγίας Σουμελάς στο Βέρμιο Όρος. Η προσφυγοπούλα λοιπόν Παναγία, όπως πολύ όμορφα τη χαρακτηρίζουν, έρχεται στον προσφυγικό συνοικισμό του Ναυπλίου για να συνεορτάσει μαζί μας. Και έρχεται φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και της πανηγύριος του ναού μας, έχει οργανωθεί, έχει προγραμματιστεί ένα πλαίσιο λατρευτικών εκδηλώσεων, αλλά και πολιτιστικών. Στην οργάνωση των εκδηλώσεων αυτό συμμετάσχει με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μας ο Δήμος Ναυπλιαίων, ο οποίος διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων μαζί με τον Σύλλογο Ποντίων Αργολίδος, αλλά και τα δύο δημοτικά σχολεία της ενορίας μας, τα οποία ενεργοποιήθηκαν πρόθυμα και τα παιδιά συνέλεξαν στοιχεία και θα μας παρουσιάσουν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τόσο το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας για τις ενέργειες στο να έρθει το Ιερό Σέβασμα στο ναό μας, τον Δήμαρχο Ναυπλιαίων, ο οποίος στο άκουσμα της ελεύσεως της σειράς εικόνων ενεργοποιήθηκε και μας στήριξε σε όλες τις προσπάθειες, τα σχολεία βεβαίως, τους διευθυντές, τους δασκάλους και τους μαθητές των σχολείων μας, αλλά και τον Σύλλογο Ποντίων Αργολίδος, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και θα λαμπρύνουν και θα βοηθήσουν σημαντικά στην υλοποίηση αυτών των εκδηλώσεων.